Το πρωί, οι εργαζόμενοι στη ΣΥΤΑ συγκεντρώθηκαν έξω από τα κεντρικά γραφεία του οργανισμού και έτυχαν ενημέρωση για τις εξελίξεις από τους συνδικαλιστές τους. Όπως ανέφεραν, οι τροποποιήσεις που προωθούνται δεν τους ικανοποιούν πλήρως, καθώς δεν διασφαλίζεται η εργασία και τα συνταξιοδοτικά τους δικαιώματα. Επιμένει για τις αποφάσεις των 5 συνδικαλιστικών οργανώσεων για την τριήμερη απεργία, η οποία έχει ξεκινήσει από χθες το βράδυ, είναι εξαγγελμένη μέχρι και την Πέμπτη το βράδυ, όπου θα περάσει το επίμαχο νομοσχέδιο από την Ολομέλεια της Βουλής. Αναλόγως των εξελίξεων θα δούμε και τις περαιτέρω ενέργειες. Αντιπροσωπεία των συντεχνιών μας θα προσπαθήσει να παραστεί στη συνεδρία τούτη για να δούμε πώς εξελίσσεται το θέμα και πώς προχωρούν οι οποιασδήποτε αλλαγές. Με μία πρώτη ανάγνωση που έκαναμε και με βάση μιλώντας με τους νομικούς μας συμβούλους, έχουν γίνει κάποιες τροπολογίες προς την ορθή κατεύθυνση, προς τη θετική κατεύθυνση, αλλά δεν είναι πλήρως ικανοποιητικές. Όπως είναι αυτή τη στιγμή με τις νέες τροπολογίες, θεωρούμε ότι το νομοσχέδιο για μας δεν είναι ικανοποιητικό. Οπότε συνεχίζουμε τα μέτρα μας όπως τα έχουμε εξαγγείλει. Σκοπός μας δεν είναι να κάνουμε απεργίες. Σκοπός μας δεν είναι να ταλαιπωρούμε τον κόσμο. Σκοπός μας είναι το καλό του οργανισμού, το καλό των δικών μας, το καλό της κοινωνίας. Απλώς θέλουμε να έχουμε διασφαλισμένα το τι έχουμε σήμερα.